ήμασταν στον νόμο Κατσέλη. Το χρέο ήταν του μπαμπά μου, υποτίθεται. Τελικά ήταν και το δικό μου σπίτι μέσα στο χρέος. Μας ήρθανε χαρτιά. Κάτω τα χέρια απ' του λαού το ποιος. Είχα ανοίξει ένα μαγαζί ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου με παντόφιλες και παπούτσια. Πέφτω πάνω στην κρίση, πήρα δάνειο όπως οι περισσότεροι. Δεν μπόρεσα, έκλεισα το μαγαζί το 2015 και από εκεί ξεκίνησε το μαρτύριο του να μπορέσω να σώσω το σπίτι μου. Εμείς πήραμε ένα δάνειο, εγώ και ο άντρας μου δηλαδή, το 2007 για να φτιάξουμε αυτό το διαμέρισμα, όπου πληρώναμε κανονικά και συνεπώς για 5 χρόνια. Μετά ήλθε η κρίση, επήλθε και ανεργία. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε το δάνειο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπέζι. Το σπίτι αυτό είναι πατρικό, δηλαδή μου το είχε δώσει ο πατέρας μου. Είναι πεντακάθαρο, δεν είχε ούτε υποθήκη, ούτε προσημείωση, τίποτα. Απλώς εγώ είχα κάτι κάρτες, όπως όλος ο κόσμος, κάποια εποχή, και πήγα στην Εθνική Τράπεζα, ένωσα τις 3 κάρτες μαζί. Ήταν κάπου 15.000 περίπου. Τα επιτόκια, όπως δεν το ήξερα εγώ, ήταν ληστρικά. Μιλάγανε για 20 χρόνια δάνεια, για 20 χρόνια δόσεις και τέτοια. Μα κι αν πεθάνω εγώ, λέω, δεν πειράζει, λέω, ο γιος σας. Και βέβαια μετά ήρθε το χαρτί του πληστηριασμού. Είχαν ήδη αποστείλει και επιδώσει και κατασχετήρια έκθεση με ημερομηνία πληστηριασμού. Θα έχανα το σπίτι μου. Ο πληστηριασμός έγινε. Το σπίτι αυτό έχει μια πολλαπλή αξία, επειδή 100 μέτρα από εδώ, στον ίδιο δρόμο, υπάρχει το σταθμός του μετρό. Πήγαμε την ημέρα του πληστηριασμού και κάναμε διαμαρτυρία. Μπήκαμε μέσα. Τον σταματήσαν το πληστηριασμό. Το ρεύμα 8 μήνες με είχαν χωρίς ρεύμα. Όχι, δεν πληρώνα. Ήταν ένας μεγάλος λογαριασμός και τους παρακαλούσα να μου βάλουν 100 το μήνα. Δεν είχα άλλη δύναμη. Άρχισε σιγά σιγά το χρέος, ας πούμε, στο ρεύμα του περιπτέρου. Και λίγο μετά εκτινάχθηκε στα 20.000. Όταν το έκλεισα, έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη όσον αφορά το χρέος. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ενώ πληρώναμε κανονικά το ρεύμα, έρχεται κάποια στιγμή διακοπή. Παίρνω 350 ευρώ το μήνα και ακόμη χρωστάω στη ΔΕΗ και δίνω στη ΔΕΗ 50, δεν έχω 100 που με απειλούνε. Στη δουλειά μου υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν μέσα από σωματεία και με καθοδήγηση ουσιαστικά και μέσα από το χώρο του φεστιβάλ προσπάθησα να βρω ανθρώπους μέσα από το κόμμα και μέσα από τα σωματεία και έτσι γνώρισα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στη δεύτερη παρέμβαση που έγινε με το τέτοιο, γιατί ήταν πολύ ακριβό το η δόση, βρέθηκα με το σωματεία της περιοχής μου. Παλέψαμε για να μπει το ρεύμα, για να έρθει αυτό το πράγμα σε μια νορμάλ κατάσταση για μια οικογένεια που δεν είχε εισόδημα. Ουσιαστικά. Πρέπει να μας τρομοκρατήσουν με απειλές και εξώδικα. Διωγγώνεται το πρόβλημα, διωγγώνεται ο αγώνας όμως για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» θα γίνει πράξη με την κοινωνική πάλι, με όλο τον κόσμο στον δρόμο και στην υπεράσπιση της κατοικίας. Ήμουν στο Σύλλογο των Αυτοαπασχολούμενων. Οι συνάδελφοι ήρθαν να με στηρίξουν έξω από την συμβολιογράφου που γινόταν ο πληστηριασμός. Εκεί μας παίξανε άλλο παιχνίδι. Μας είπανε ότι να πάμε στην εταιρεία και μου λένε ότι το σπίτι μου βγήκε στον πληστηριασμό και έγινε ο πληστηριασμός. Όλο αυτό τον καιρό μίλαγα στο τηλέφωνο με έναν κύριο που είχε βάλει το βάλιο. Παίρνω τον υπεύθυνο, μου βάζει έναν άλλο και μου λέει σε 4 μέρες στο σπίτι ξαναβγεί σε πληστηριασμό. Όταν έγινε αυτή η ιστορία, με πήρε ένας δικαστικός κλητήρας, ο οποίος αφού με απείλησε στο τηλέφωνο, μου λέει σε 3 μέρες φεύγεις από το σπίτι. Λέω δεν φεύγω από το σπίτι. Μου είπε θα φέρω αστυνομία μεγάλη μαζί μου. Φέρτε, λέω, ό,τι θέλετε.
Μπράβο σας, να είστε περήφανοι. Με βγάλαν έξω βέβαια, αλλά εγώ είχα προλάβει και ειδοποίησα τα παιδιά. Τα παιδιά του ΠΑΜΕ, πραγματικά δηλαδή. Δεν τους ήξερα, δεν γνώριζα κανένα, ούτε καν τα ονόματά τους. Αλλά μου είχαν πει σε περίπτωση, από το καλοκαίρι, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να μας ειδοποιήσεις. Τους ειδοποίησα. Ήρθαν πολύ γρήγορα, ταχύτατα. Είναι ευάλωτος μια χαμηλός ταξιούχα. Είναι ευάλωτος, έτσι. Και, είναι, και το ενδιαφέρον είναι να τις βγάλουν έξω από το σπίτι της. Από την πρώτη κατοικία. Και πρέπει να εκτελεστεί. Ναι, εσείς λοιπόν. Να σέβεστε τους νόμους. Εμείς σεβόμαστε τον άνθρωπο. Ο νόμος λοιπόν, οι νόμοι αλλάζουν κύριε. Πήγαινε αλλάζουν τους αγώνες των εργαζομένων. Και είμαστε εδώ για να αλλάξουμε αυτόν τον άδικο νόμο. Είναι ένα σπίτι που το έδωσε ο πατέρας μου σε μια λαϊκή συνοικία. Δεν είναι κάτι η μοναδική κατοικία. Η πρώτη και μοναδική κατοικία. Η λύση βρίσκεται μόνο στο δικό μας αγώνα. Βρίσκεσαι στην οργανωμένη πάλι με τα σωματεία. Μπήκαν μέσα τα παιδιά. Και αναγκάστηκε ο διοικητής Σιγαδά, τον οποίο εκλήθη, ο οποίος εκλήθη επιγόντως εδώ, και πήρε τον δικαστικό κλητήρα μαζί του και φύγανε. Ήρθε λοιπόν ο κλητήρας, είχα μπει εγώ μπροστά στην πόρτα και του είπα: δεν πρόκειται να μπείτε μέσα, στο σπίτι μου. Ειδοποίησα μέσα στο σύλλογο, κατάφεραν και είπαν ότι εντάξει, να μιλήσει ο δικηγόρος μου μαζί τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και υποτίθεται ότι ήρθε σε κάποια επαφή ο δικηγόρος μου με τον διαχειριστή της NEC Properties ΙΚΕ. Αν εσείς ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, γιατί και εσείς και εγώ και όλοι μας έχουμε ένα όνομα. Και υποτίθεται ότι μου δώσανε κάποια παράταση. 700.000 σπίτια έχουμε μπροστά και πλέον που θα τα ξυλώσουν και θα τα πάρουν από λαϊκές οικογένειες. Δεν πρόκειται αυτό να μείνει αναπάντητο. Επικοινώνησα πάλι με τα σωματεία που κατεβήκαμε κάτω. Κατεβάσαν το ποσό αρκετά, αλλά θέλανε η δόση να γίνει 600 ευρώ. Τους λέω, παίρνω αυτά τα λεφτά μας, σας δίνω και εσάς 600, τι θα ζούμε με 150 ευρώ με δύο παιδιά. Αυτό λέει είναι, λέει άμα μπορείς, άμα δεν μπορείς, λέει το ξαναβγάζουμε. Με ειδοποιούν ότι έχει έρθει κάποιος και προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι μου. Έρχομαι με 1000 και μου δίνει αυτό το χαρτί που είναι μία απόφαση εντελώς αντίθετη από αυτή που άκουσα. Που έλεγε ότι εγώ έπρεπε να του παραδώσω το σπίτι, αυτό εδώ. Από τον ίδιο τον πρόεδρο, από αυτόν που μου έλεγε ότι μπορούσα να κάτσω. Εάν βέβαια γίνει κάτι, μπαίνουμε μέσα με τη δικηγόρο και βλέπουμε αν ξαναβγεί σε πληστηριασμό. Είμαι σε ομιλία με τα σωματεία για να ξανακατεύουμε κάτω, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η πάλη του λαού, η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη λαϊκή δεν θα επιτρέψουν τη βαρβαρότητα και το άδικο να επικρατήσουν. Τα του λαού, τα σώσει ο λαός. Θα καταλάβουμε και θα βάλουμε όρους προστασίας. Αυτοί τους τσάκισαν τους μισθούς και τις συντάξεις, αυτοί κατέστρεψαν τους αυτοαπασχολούμενους και έρχονται και τους παλιπαταστήρες. Η οικονομική κατάσταση και η κρίση των προηγούμενων χρόνων, οποιονδήποτε, όσο καλό κουμάντο και να έκανε, μπορεί να τον φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ζωγραφιώτες, ζωγραφιώτισσες, όλοι στην πορεία τη μεγάλη όδη! Όταν είδα τα παιδιά να ανοίγουν την πόρτα, να ψηφούν τους αστυνομικούς και να μπαίνουν μέσα. Γιατί αυτό ήταν το δίκαιο. Όταν τα είδα αυτά τα πράγματα, είπα εντάξει, τώρα όχι, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Εδώ θα είμαι, θα παλέψω μαζί τους και θα προχωρήσουμε. Ούτε στην Αμπινού, ούτε πουθενά. Το ίδιο βράδυ, το ΚΚΕ κάλεσε σε συγκέντρωση και πορεία. 5 η ώρα, μου λένε, κοίτα να δεις, γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι, και κοιτάζω κάτω και ήταν όλος ο δρόμος γεμάτος από κόσμο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!
Θα τους σταματήσουμε εδώ. Την έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά στον καιρό μας. Και εγώ την έζησα. Μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι με αγκάλιασαν. Πραγματικά με αγκάλιασαν. Κάτι πρέπει να γίνει. Όταν ο καθένας κοιτάει την πάρτη του μόνο, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει κάτι να γίνει μεταξύ μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Η ελπίδα πραγματικά, η ελπίδα των εργαζομένων βρίσκεται στον αγώνα. Στον αγώνα για τη διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης του λαϊκού εισοδήματος. Στον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς. Για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις και εργασιακά δικαιώματα σύγχρονα. Και ξαφνικά λαμβάνω ένα τηλέφωνο από το ΔΔΕ. Στέλνουμε να σου βάλουμε το ρεύμα. Τίποτα άλλο. Και με βοηθήσανε πάρα πολύ. Αυτό που δεν έχει κάνει κανείς μέχρι στιγμής. Κάναμε τις επεμβάσεις μας και στη ΔΕΗ των Αγίων Αναργύρων, αλλά στη δεύτερη φάση μας το ξανακόψανε πάλι. Κάναμε παρέμβαση μεγάλη στο Πέρας του Περιστέρι. Στο ΚΚΕ. Κοντά. Αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν. Γιατί ξέρουν από φτώχεια. Καταφέραμε τελικά την επόμενη μέρα να πάω να μιλήσω με την υπεύθυνη των Αγίων Αναργύρων εδώ στη ΔΕΗ και να μου πει ότι ξέρεις κάτι, ναι θα το κάνουμε, αλλά δεν θα δώσουμε τα 1500 που ζήταγαν πάλι δεύτερη φορά, θα συνεχίσουμε τις δόσεις από εκεί που σταματήσανε, απλά το χρέος θα το βάλουμε μέσα στις δόσεις της ΔΕΗ. Ήταν μια ανάσα για μας. Οι άνθρωποι λοιπόν των σωματείων ήταν εδώ μαζί μας. Ακόμα και τώρα μας βοηθάνε όταν χρειάζεται κάποια δύσκολη κατάσταση. Όσοι άνθρωποι λοιπόν έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, καλύτερα είναι να βρεθούν κοντά στο σωματεία της περιοχής τους, να παλέψουν όλοι μαζί, γιατί ένας μόνος του δεν μπορεί να τα βάλει με τα θηρία. Υπάρχουν άνθρωποι να απευθυνθούν σωματεία και συγκεκριμένα σωματεία, που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθούν πάρα πολύ. Γιατί λοιπόν από εκεί και ύστερα, ζώντας και ζώντας πάλι επαναλαμβάνω αυτούς τους ανθρώπους και βλέποντας το πώς ήταν δίπλα μου, να μην μιλήσω για το ΚΚΕ. Η δικιά μας περίπτωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Απροκάλυπτα κιόλας μας είπανε στο Fund ότι αν δεν ερχόσουν με τα παιδιά, και ποια είναι τα παιδιά, είναι το ΠΑΜΕ, είναι το ΚΚΕ, είναι τα σωματεία, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση καν να μπούμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί σου, γιατί το σπίτι σου την χάνει να είναι στην Αργυρούπολη και είναι φιλέτο. Να μπουν μέσα στους συλλόγους, ας πλησιάσουν και εμένα και μαζί και εγώ να αγωνιστώ μαζί τους, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην το χάσουμε όσο είναι νωρίς. Να απευθυνθούν σε εμάς, να απευθυνθούν στο κόμμα, στο σωματείο. Στο τέλος περνάει το δίκαιο του λαού, έτσι, το δίκαιο του αδυνάμου, που τελικά μόνο αδύναμος δεν είναι, όταν είναι όλοι μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν τον φτωχό, τον ανήμπορο, τον καταλαβαίνουν και είναι δίπλα τους. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίπλα μου. Ήτανε δίπλα μου. Και έτσι θα είμαι κι εγώ και να είμαστε όλοι. Όλοι πρέπει να είμαστε. Να απευθυνθούν κατευθείαν σε αυτούς που σώζουν τα σπίτια. Ποιος είναι αυτός, ο λαός. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος υπερασπίζεται το λαό. Μόνο ένα κόμμα. Και σώθηκαν σπίτια. Έχουν σωθεί εκατοντάδες σπίτια από τότε. Γιατί ξέραν πια προς τα πού να απευθυνθούν. Δεν μπορείς μόνος σου να τα βάλεις με τη βία, με την κρατική βία. Δεν γίνεται. Δεν τον ξέρω ούτε και εμένα.
και η πληγή μας ρένει φόβο τον αέρα. Δεν μας ξέρει κανείς. Δεν μας ξέρει κανείς. Ξανασηκώθηκα και θα ξανασηκωθώ και θα είμαι πάντα όρθια. Και θα πρέπει, γιατί υπάρχει περίπτωση.